Με κακό καιρό θα έρθει το 2016 σύμφωνα με τι προβλέψει τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολη, αυτό που αναμένεται είναι παγετό και ήδη η Υπηρεσία Πολιτική Προστασία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ήδη από νωρί το βράδυ είμαστε σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο με τι πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε, όπω προέλεψε η Μετεωρολογική Υπηρεσία και όπω προέλεπε και το σήμα που είχαμε από την Κεντρική Υπηρεσία Πολιτική Προστασία. Ο Δήμο Αλεξανδρούπολη ήδη έχει προετοιμαστεί για αυτά τα φαινόμενα. Τα μηχανήματά μα είναι σε ετοιμότητα. Υπάρχει ποσότητα αλατιού αποθηκευμένη σε χώρου που μπορούμε ανα πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση και συνεργασία τόσο με την Περιφερειακή, με την περιφερειακή Ενότητα Εύρου όσο και με την Εγνατή ΑΕ, έτσι ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν μεγαλύτερε ποσότητε αλατιού να μα εξυπηρετήσουν για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Αυτό που ζητά ο κ. Γερακόπουλο είναι την προσοχή των πολιτών καθώ ο παγετό τι πρωινέ και τι βραδινέ ώρε θα κάνει την εμφάνισή του. Οι αρχέ του Δήμου ζητούν από τι πολίτε πέρα από την προσοχή του και την ενημέρωσή του εφόσον εντοπίζουν επικίνδυνα σημεία. Αυτό που θα ήθελα να ζητήσω, εμεί είμαστε έτοιμοι και από πλευρά προσωπικού και υποδομών και μηχανημάτων. Θα ήθελα να ζητήσω όμω από του συμπολίτε μα λίγο περισσότερη προσοχή, διότι δεν έχουμε χιόνια, αλλά έχουμε παγετό και σε διάφορα σημεία μπορούν να δημιουργηθούν φαινόμενα πάγου στο οδόστρωμα ή στα πεζοδρόμια. Ήδη έχουμε σήμερα το πρωί δύο τέτοιε περιπτώσει στο κέντρο τη πόλη και προσπαθούμε να τι αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να είναι περιορισμένοι όσον αφορά τι κινήσει του, κυρίω οι ηλικιωμένοι και βέβαια με μεγαλύτερη προσοχή όσοι αναγκαστούν να κινηθούν, τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο που προβλέπεται οι θερμοκρασίε να παραμείνουν σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Θα να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι και σε ε, ε, άποψη, άποψη, προσωπικού αλλά και από άποψη υποδομών και μηχανημάτων ώστε οτιδήποτε χρειαστεί έχουμε συνεργαστεί και έχουμε συνοηθεί με όλου του προέδρου των τοπικών διαμερισμάτων από τη μια άκρη του Δήμου μέχρι την άλλη και με τι δημοτικέ ενότητε έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε πιθανό φαινόμενο εξελιχθεί στη συνέχεια.